Μόλις άνοιξες να δεις καινούριο θάψε το motherfucking σενάριο και σήμερα δεν αχτιευόμαστε. Σήμερα έχει αντίσταση, γι' αυτό βγες από εκεί που είσαι και πήδα από τον μπαλκόνι. Αυτό που εννοεί ο συνάδελφος είναι μείνε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να μάθεις πώς μπορείς να μπεις στο διαγωνισμό της χορηγάρα μας του eFood.gr και να κερδίσεις μία εβδομάδα τσάμπα delivery. Αυτό. Σταμάτα αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή, γιατί θα ρίξουμε μπροστά σου τον οχετό της ταινιάρας. Δεν καταλαβαίνετε, παιδιά, σήμερα ούτε εμείς το ξέραμε, δεν την είχαμε δει ποτέ την ταινία πάλι. Σήμερα θα κάνουμε κλασικό ελληνικό κινηματογράφο, όχι απλά κλασικό, θρυλικό ελληνικό κινηματογράφο. Ευχαριστούμε και κάποιους. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα απολύτως, διότι σήμερα θα δούμε υπολοχαγό Νατάσα, motherfuckers. Fun fact! Αυτή η ταινία ήταν για 30 χρόνια, μετρήσατε, 30 χρόνια πρώτη στο box office της Ελλάδας και το ξεπέρασε πότε πιο? Το 99 το ξεπέρασε το Safe Sex. Μέχρι πριν από το 70 μέχρι το 1999 ήταν πρώτη ταινία ελληνική σε εισπράξη στα σινεμά. Καταλαβαίνετε τι λέμε, κύριε! Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Τι να πούμε δηλαδή, πάμε το κλασικό πολιτικό thriller κατοχής, πολεμικό δράμα, ο στρατιώτης Ράιαν της Ελλάδας. Πάτα play! Η ταινία μας ξεκινάει στο παρόν της ταινίας, το 1970 περίπου, στον Ντάχαου, όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη υποδίεται την Νατάσα Αρσένη, μία βετεράνο της αντίστασης και της κατοχής, η οποία επισκέπτεται τα παλιά εδάφη του Ντάχαου για να της έρθουν οι αναμνήσεις και την υποδέχονται εκεί. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας γνωρίζουμε, κυρία. Και πριν καν προλάβει να ξεκινήσει η ταινία, στο δεύτερο κυριολεκτικά λεπτό, ήδη έχει ξεκινήσει να πλέκει το εγκόμιο στην Αλίκη τη Βουγιουκλάκη μας. Είμαστε. Ειλικρινά νιώθουμε πάρα πολύ συγκινημένες που το ελληνικό κράτος ανέθεσε. Ρε, η κοπέλα έχει χάσει τα λόγια της. Είναι σε φάση, συγγνώμη, πάρα τα λουλούδια, κυρία Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πού μπορεί να μου υπογράψετε εδώ στον πράτσο? Σας παρακαλώ, λίγο τα χνότα σας να εισπνεύσω, μπορώ. Τον Απρίλιο του 1945 που μπήκαν οι Αμερικανοί στον Ντάχαου, τη βρήκαν μισοπεθαμένη. Είχε καθολική νευρική παράλυση και αμνησία. Την παρέλαβε η Υπηρεσία Θυμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την έστελνε από το ένα νευρολογικό Ινστιτούτο στο άλλο. 20 χρόνια δεν ήξερε κανείς ποια ήταν. Και πότε άρχισε να θυμάται? Πριν 6 μήνες. Ρε, ποιος του δώσε να διαβάζει το σενάριο αυτό με τον Παγκλαμά? Με λίγα λόγια, όπως καταλάβατε, ο τύπος είπε όλη την ταινία σε 3 λεπτά. Να πάνε να γαμηθούν τα spoilers, φάτε το όλο στον κόλλο. Εκεί κάτω στην πατρίδα, εύχομαι να ξεχάσετε όσα έχετε υποφέρει. Μαλάκα, πλέον η Αλίκη δεν μπαίνει στον κόπο να μιλήσει. Αυτό και η Μαρία της σιωπής είναι πλέον. Εντάξει, θα το πάρω το ρολάκι, αλλά ξέρεις, δεν μιλάω και πολύ. Όχι, ρε, εσύ, την έφαγε στην κοπέλα. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι μας δείχνει η ταινία ότι έχει πάθει ένα τύπου σέλτσοκ από τον πόλεμο και δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι μουγκί πια. Είναι μουγκιάτο μετατραυματικό στρες. Yeah. Oh my god. Σταμάτα πάλι, ό,τι κάνεις! Ο κύριος δίπλα από την Αλίκη Βουγιουκλάκη χαιρετάει Making Drain. Κάνει έτσι. Λοιπόν, τα λέμε, πάω να γίνω φραγκάδος και επιστρέφω στο κολογερμανάκι σας. Φώναζε το μέρα νύχτα στον εαυτό σου. Σε λένε Νατάσα και εκείνον τον λέγανε Ορέστη. Το μπούτσο μου το πυροσβέστη! Ήταν το 1941. Θυμάσαι. Οπότε μέσα στο τρένο η Αλίκη παθαίνει το πρώτο flashback και μας μεταφέρει 3 μέρες μετά τη συνθηκολόγηση στους Γερμανούς στο χωριό των γονιών της. Μια παιδούλα πλημμυρισμένη από το θάρρος και την ορμή της νιώτης. Μαλάκα, Βουγιουκλάκη, είναι σαν τον Τόμ Κρούζ. Πρέπει να τρέχει σε όλες τις ταινίες της. Και εκτός αυτό, έχει το δικό της στυλ τρεξίματος η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πρέπει τα χέρια να κάνουν ένα κυκλικό τέτοιο, κάπως έτσι. Πώς περπατούσε η Πέγκι Μπάντι στο Παντρεμένοι με παιδιά, αυτό σε τρέξιμο? Τι τρέχει, μητέρα? Περούσε, λέει, και στάθηκαν. Ο αξιωματικός σου μιλάει ελληνικά. Λέει πως είναι γνωστός. Γνωστός μου? Γερμανός, εμένα. Δεν είμαστε καλά. Σκουέρ! Μας πιάσατε στο μέσο μια συζήτηση. Οπότε η Νατάσα συναντιέται με τον παλιό παιδικό της φίλο, τον Μαξ Ρόιτερ, ο οποίος έχει Ελληνίδα μάνα και Γερμανό πατέρα και πλέον έχει προδώσει τη χώρα του και είναι μέλος των SS. Κάτω από αυτή τη στολή είμαι πάντα εγώ. Ο παλιός σου φίλος Μαξ Ρόιτερ. Πηγαίναμε μαζί στο 2. Όταν εγώ άρχιζα το τραγούδι, ο Μαξ τέλειωνε σχεδόν το πιάνο. Αγαπούσαμε και οι δυο τη μουσική και έτσι δεν είναι, φίλε Μαλιάτσι, που γνωριστήκαμε στο Destiny Radio πριν από 3-4 χρόνια και μετά άρχισαμε να συνεργαζόμαστε. Αυτές τις συζητήσεις δεν κάνουμε καθημερινά. Έτσι, εννοείται. Κάθε φορά που μιλάμε, σου εξηγώ ακριβώς πώς σε έχω γνωρίσει κλπ. Έτσι είναι οι συζητήσεις φυσιολογικές. Όταν έφυγα για τη Γερμανία πριν 2 χρόνια, νόμιζα πως δεν θα μπορούσε να γίνει ακόμα πιο όμορφη. Αλλά έπεσε έξω, είσαι απίστευτη. Έμπαινε ότι πας πάει και τη κυλάει μπροστά στους γονείς της. Είσαι απίστευτη. Είσαι απίστευτη. Σε φάση έμπαινα σαν τη Βερμάχ στην Πολωνία. Μα τι συμβαίνει?
κάνει. Πρέπει να πηγαίνω. Εδώ πιο κάτω φάνηκαν Έλληνες στρατιώτες τυπικού. Ξαφνικά, μια περίπολος εντοπίζει κάτι αντάρτες έξω από το χωριό, οπότε ο Max von Doom πρέπει να φύγει επιγόντως για αποστολή. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή πέφτει πάνω του ένα μικρόβιο κάγκουρα και γίνεται αυτό. Είναι καινούρια η Zebrick και τη δοκιμάζω. Ολοχεία σας λέει να κατεβείτε απ' τ' άλογα. Ο Max von Doom μαλάκα φεύγει για αποστολή με το σακάκι πάνω από το γυμνό του στήθος ξεκούμποτο. Πολύ χαλαρή μονάδα η SS μαλάκα. Ζωάρα. Δε φταίει η SS φίλε. Φταίει η Αλίκη. Είναι απίστευτη. Πιάστε το κάρο. Με τα χέρια σας. Τους πήρανε τα άλογα Γερμανοί και τώρα πρέπει να σύρουνε το κάρο με τα στιβαρά ελληνικά τους χέρια. Ευτυχώς όμως είναι εκεί η Αλίκη Βουγιουκλάκη με την ταγεράρα της χρώματος σημαδουρή να εμψυχώσει το έθνος για να γίνει σωστά η δουλειά. Τι έγινε εδώ μόλις τώρα, ρε μαλάκα. Ρούφα σκηνάρα, ρε μαλάκα, για το έθνος. Μαλάκα Spielberg, φλόρε, κοίτα πώς γίνεται. Κοίτα η κάμερα πώς κινείται δεξιά και εστιάζει στις ξεφτυλισμένες τεμπέλες, οκνηρές γριές της αντίστασης που δεν κάνουν τίποτα. Άντε μωρέ πατριώτες, τι χαζεύετε. Ελάτε για τον Θεό. Άντε μωρή πατσουρόγρια, σπρώξ το κάρο, την αλήθεια την αφήσει μόνη τη. Άχρηστη. Ωπαρε, πάτε λίγο στο. Και το μάνε εκεί πέρα που είναι σε φάση. Πστ, έλα, λάνια, το έχετε, σπρώχτε. Εγώ θα άραξω λίγο την πέτσα. Στα καπάκια η Νατάσα κάθεται δίπλα σε ένα ποτάμι και αγναντεύει και σκάει αυτή εδώ η περίεργη γριά. Ωρα καλή, ομορφούλα, καλή στράτα να σε δίνει ο Θεό. Ευχαριστώ, Γκάνταλφ. Και όταν στην εκκλησιά πήγαινε η συνήθεια, το θυμάσαι. Το νηφικό που θα φοράζει θα είναι άσπρο. Αλλά κόκκινο. Επίσης λέω γενικά πράγματα, άρα παίζει να είσαι και άνθρωπο. Μπορεί και να φορά και ρούχα. Ει, hey, κυρούλα, όχι από εκεί. Μα πού πας, δεν το βλέπεις το ποτάμι? Εδώ και πολλά χρόνια με τυφλή κόρη μου. Οπότε της λέει ότι είναι τυφλή, η Αλίκη Βουγιουκλάκη φυσικά παθαίνει κοντινό. Άμα θα έρθει αυτός το παλικάρι που θα μ' αγαπήσει, εγώ πώς θα το καταλάβω ότι είναι αυτός? Αυτός δεν θα έρθει όπως οι άλλοι. Μέσα σε μια λάμψη θα έρθει, μέσα σε φωτιά. Έλα τώρα τερετενία, νομίζω υπερβάλλεις λίγο. Θα έρθει σε μια λάμψη και φωτιά, δεν νομίζω. Μαντέψτε ποιος έρχεται! Μαλάκα, μέχρι και το άλογο έχει σοκαριστεί. Κοίτα, είναι με ανοιχτό το στόμα, λέει. Τι με καβαλάει, Με συγχωρείτε, αλλά οι Γερμανοί ψάχνουν από το πρωί να βρουν κάποιον που δεν ήθελε να δώσει το λογό του. Πυροβόλησε. Βγείτε από την αντίθετη μεριά του κάμπου, εκεί που τελειώνει η λίμνη. Εκεί κάτω τα χωράφια είναι γεμάτα λάσπη, δεν περνάει ρόδα, είναι. Πέφτει, ρε μαλάκα, την άδειασε! Δεν είπε κουβέντα, μαλάκα, ο ίδιος. Έσκασε μύτη ο Παπαμιχαήλ. Της κατέβασε την περίοδο. Η Αλίκη έχησε δημιουργώντας τη λάσπη που προαναφέραμε. Ο τύπος δεν είπε κουβέντα και σηκώθηκε και κάλπασε στο ηλιοβασίλεμα, ρε μαλάκα. Τι παίχτης είναι αυτός? Την πέτσωσε, ρε μαλάκα, ο τρελός. Οπότε η Νατάσα επιστρέφει στο χωριό της και σαν δεύτερος Luke Skywalker ανακαλύπτει ότι το έχουν κάψει οι Γερμανοί. Γιατί νομίζω ότι ξανάρχεται. Φεύγω να το κουμπίσω. Νομίζω ότι ξανάρχεται, μαλάκα. Πάω να το κουμπίσω. Oh yeah, Παπα Μιχαήλ μου. Κρέμασε τον μπουφάν σου εδώ πάνω, σε παρακαλώ. Πέρασε το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και ήρθε ο φοβερός χειμώνας του 41. Οπότε μεταφερόμαστε στο επόμενο flashback όπου απεικονίζεται ο χειμώνας του 41 στην Αθήνα. Εδώ, παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Μιλάμε για κατοχή, μιλάμε για πείνα. Τα έχει ζήσει και η γιαγιά μου αυτά. Ψωμί τρώγανε και αλάτι. Γάμισε τα ρεβιθοκαφές, μπομπότες, τρώγανε γάτες, τρώγανε σκύλους. Δεν βλέπω την ώρα να δω πώς θα απεικονίσει τις κακουχίες στο άτομο της Νατάσας αυτή η φοβερή ταινία. Κι εγώ είχα αναγκαστεί να δουλέψω σαν τραγουδίστρια σε ένα θέατρο εκείνη τη δύσκολη ώρα. Woman, what the fuck! La, 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 la. Καλά που έκανες μαθήματα στο 2 για να λες 4 λεπτά σε ρία, αλλά λα 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 λα. Yeah! Ένας έχει στο μάθος, έχεις φας πάμε ρε λικάρα! Πίσω πόρτα που είναι! Απ' τα παρασκήνια, γρήγορα! Αλλά ξαφνικά μερικοί λαβωμένοι αντάρτες που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους Γερμανούς εισβάλλουν στο θέατρο. Ακίνητοι όλοι! Ποιος δεν χειροκρότησε την άλλη, κύριε μου, νόπανα! Καθίστε παρακαλώ και συνεχίστε την παράστασή σας. Η ορχήστρα να αρχίσει αμέσως. Είπα να αρχίσει η ορχήστρα αμέσως. Δεν ακούσατε, αρχίστε! Είπα όλη η ορχήστρα, όχι μόνο ντράμερ. Όσοι κι αν θα έρθει, ώρα,
Κάπου θα πάψει η ανηφοριά. Η ανηφοριά. Σκορτσέζε, βάλε τα σενάρια στον κόλο σου, ρε μαλάκα, φωσκολάρα. Να ρωτήσω κάτι, όλη η ταινία θα είναι έτσι, θα είναι απλά η ελληνική αντίσταση και η ελληνική κατοχή που θα είναι όλοι φλόροι και γιοτάδες μέχρι που θα σκάει αλήκη και να τους δείχνει πως γίνεται. Γιατί άμα πρόκειται γι' αυτό, είμαι φουλ μέσα. Με συγχωρείς που έβαλα τις φωνές σε εκείνο το επεισόδιο, αλλά όταν συμβαίνουν κάτι τέτοια, χάνω την ψυχραιμία μου. Τρελαίνω, Μεράλη, και θολώνω. Κάποτε είμαστε πιο ευχάριστοι ένας τον άλλον. Τότε δεν φορούσες αυτή τη στολή. Κατά από αυτή τη στολή όμως είμαι εγώ. Γυμνός. Ελληνίδα είναι και η μητέρα σου. Αυτή πώς σε κοιτάζει. Σιγά, θα σπάσει την κάμερα, μαλάκα. Ακούστηκε το κλικ του φακού μόλις τώρα. Πα! Με τη μόνη Νταλίκα συνέτα, ρε ο μαν. Μπορείς να με περιμένεις έξω. Πού ακριβώς? Στην κεντρική είσοδο, θα έρθω αμέσως. Oh shit, ο Παπαμιχαήλ είναι ο Batman! Το ψέμα, ρε μαλάκες! Είσαι εκεί μόνος σου, στο καμαρίνι σου και ξαφνικά κάνεις έτσι και σε πιάνει ένα χέρι ματωμένο και δεν είσαι... Γαμώ το σπίτι σου, την αυτό τρέξε! Ήσουν με αυτούς που μπήκαν στο θέατρο. Όχι, τηλεμεταφέρθηκα. Τι έχεις, πονάς? Δεν είναι τίποτα, θα περάσει. It's just a scratch, baby. Θα βγούμε από την πίσω πόρτα των παρασκηνίων. Να πάμε πού? Σπίτι μου. Έλα, πάμε σπίτι, έχω και ορυξία. Μια στιγμή. Ξέρεις τι έχεις να πάθεις. Αν σε πιάσουν μαζί μου. Είμαι άντρας ζημιάρης και θα σε καταστρέψω. Μείνε μακριά μου. Πάμε. Η Αλέκη που λέτε μαστουρωμένη και καυλωμένη, κυρίως καυλωμένη, παίρνει τον Ορέστη και το φυγαδεύει στο ίδιο της στο σπίτι στη συνέχεια. Στάσου! Στάσου! Ορέστη! Μίγδαλα! Ο γιατρός είπε ότι η πληγή σου έχει κλείσει σχεδόν. Μόνο λίγο πυρετό σου έχει μείνει. Συγγνώμη, στο προηγούμενο πλάνο μόλις είχε πληγωθεί ο Παπαμιχαήλ. Λίγο γρήγορα δεν περνάει ο χρόνος αυτήν την ταινία. Πόσο καιρό τον έχεις εκεί πέρα κλεισμένο, μωρί? Έχει κλείσει η πληγή σου, έχει τελειώσει και ο πόλεμος εδώ που τα λέμε. Μωρή καριόλα, σε περιμένω μια εβδομάδα στην πόρτα που μου έχεις δώσει ραντεβού. Πού είσαι? Ο τύπος μπαίνει μέσα σαν το Han Solo στο Battlefront. Ξέρω ποιον έχεις εκεί πάνω. Μάικλ Τζάκσον. Τι είναι αυτό, μάθε να μπαίνεις από μια πόρτα, ρε μαλάκα, σωστά. Σε hello to my little friend. Good night, Nazis. Οπότε ο Παπαμιχαήλ την πάει στο Κρυσφύγετ. Τι γυρεύει αυτή η άμαξα, ρε μαλάκα. Καταρχήν αυτό το άλογο γιατί δεν το έχουν φάει ακόμα. Άμα σκυνηγάνε μες το βράδυ οι Ναζί, κάτσε να πάρουμε με κάτι αθόρυβο. Day. Ευτυχώς υπάρχουν και άλλοι πιο τρελοί από μένα. Ακόμα και στην έρημο της Αφρικής έχει φτάσει αυτή η τρέλα. Εκεί κάτω γίνεται ένας καινούριος ελληνικός στρατός αυτή τη στιγμή. Από αυθεντικούς τρελούς που το σκάνε με ό,τι βρούνε. Εδώ το σκάμε με ό,τι βρούμε, μαλάκα. Υποβρύχια, ρίγανη, ό,τι θες. Δεν με νοιάζει. Κατοχή έχουμε. Εσύ καταλαβαίνεις μόνο την Ελλάδα, την ελευθερία, τις μεγάλες ιδέες. Και αυτή τη στιγμή, αν χρειαστεί να πεθάνω για σένα, εγώ θα ξέρω γιατί πεθαίνω. Μόνο που εσύ δεν θα μπορείς να καταλάβεις. Ποιον αγαπάς, τι έγινε, τι συνέβη, τι λες? Πόσο καιρό γνωρίζεστε, μου είπες? Πριν 2 εβδομάδες είχα το σπίτι. Καταρχήν, όχι, δεν γνωρίζεσαι 2 εβδομάδες, γνωρίζεσαι 3 ώρες συνολικά. Δεύτερον. Γιατί, what? Και μετά είστε η Disney. Να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Δεν σε πιστεύω. Ούτε εμείς! Με λένε Λίζα, αυτό μόνο θα ξέρεις. Και αυτή είναι η Λίζα, η αρχηγός της οργάνωσης του Παπαμιχαήλ, η οποία αποφασίζει ότι ο Παπαμιχαήλ πρέπει να σταλεί στην Αφρική για να πολεμήσει. Σε λίγο φεύγεις κι εσύ. Θα ξέρεις πόσο μισώ το πόλεμο. Η καημένη Αλίκη προσπαθεί να πείσει τον αγαπημένο της να μην φύγει για την Αφρική. Ώρες-ώρες μου δίνεις την εντύπωση κάποιου που προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Είναι γυναίκα μου. Τι? Thank you, Αλίκη. What the fuck? Και επιτέλους. Και επειδή αυτή η ταινία δεν έχει χρόνο για μαλακίες, στο επόμενο ακριβώς πλάνο παντρεύονται. Λαβώθηκε η Αλίκη μας! Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, μαλάκα? Όχι, μην μου πεις! Ξέρεις τι σημαίνει? Μην μου πεις ότι γίνεται! Η προφητεία για το κόκκινο τον ηφικό της. Μαλάκα, τι ταινιάρα βλέπουμε! Συγγνώμη, γκόμενα είναι πληγωμένη και έχεις, ας πούμε, μισή ώρα καιρό. Τι να κάνω, να την πάω κάπου να την φροντίσουν, να τη ράψουν, μπας και ζήσει? Fuck that shit! Θα πάω στην εκκλησά να την παντρέψω! Μήπως έχει γράψει τίποτα κτήματα ότι πας και θέλει? Έλα, πάμε, παντρευτούμε οπωσδήποτε!
Εσείς είστε να παντρευτείτε. Όχι ρε, μόλις κλέψαμε ένα αποκριάτικο μαγαζί και ήρθαμε να φάμε αντίδωρο. Οπότε όσο η Αλίκη παντρεύεται φορώντας για φλεβαρίδες τα χέρια από το λαβύριθο του Πάνα, οι Γερμανοί περικυκλώνουν την εκκλησία. Σκατά. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αλλά οπουδήποτε γίνεται κάποιο περιστατικό με αντάρτες και Γερμανούς, ο μοναδικός αξιωματικός υπηρεσίας είναι ο Van Vostinger. Α, ο Μαξ, ναι. Μαλάκα, γιατί τρώει τόση πουτσα αυτός. Είναι μπιχώσιμο. Να πούμε, φίλε, ότι η Νατάσα δεν έχει τσίπα. Παντρεύεται τον Παπαμιχαήλ μπροστά στον παιδικό της έρωτα, την ώρα που κάνει το χορό του Ισαΐα, του κάνει και κολοδάχτυλο. Έτσι, μαλάκα, είναι. Και τώρα βγαίνετε. Οπότε η τελετή τελειώνει, αλλά ποιο το νόημα, ούτως ή άλλως είναι καταδικασμένος αυτός ο γάμος, διότι, όπως είπαμε και πριν, οι Ναζί έχουν περικυκλώσει την εκκλησία. Μέρια σε συνάδελφε, και κάτσε. Κορίτσια, μια φιλική προειδοποίηση από το Θάψε το σενάριο. Όσες βρίσκεστε στις μέρες σας, παρακαλώ απομακρυνθείτε από τις οθόνες του υπολογιστή για να αποφύγετε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, διότι κιλά σπέρματος έρχονται κατά πάνω σας. Πάρ το plot twist, μαλακά! Έφερε παρέα από κολονό εαμίτες και περικυκλώσανε τους Ναζί! Δώστο μου! Θα έχεις υπόψη σου λοιπόν πως στην Ελλάδα μετά το γάμο προτιμούμε το γλέντι και όχι τις σκοτωμούς. Και φυσικά σε κάτι τέτοιες ώρες οι καμπάνες δεν πρέπει να σωπαίνουν. Ταραντίνο! Βάλτα όλα στον κόλο σου! Ρουφίξτε ψωλή αντίστασης, φακινάτσις! Εντάξει, αν το καλοσκεφτείς, μετά θα τους τελείωνε σφαίρες κάποια στιγμή και οι Γερμανοί θα μπορούσαν να τους σκοτώσουν, αλλά... Όπου μετά από τόσο χύση που έριξα πεινά, έχουμε την πάση στο ψυγείο. Μια μέρα μόνο μετά το γάμο μας, εκείνος είχε φύγει για την Αίγυπτο. Οπότε αφού η Νατάσα και ο Ρέστης έχουν πλέον χέσει επίσημα μέσα στο στόμα του Χίτλερ, στο επόμενο πλάνο ο Ρέστης πάει στην Αφρική, η Αλίκη γεννάει παιδί, το μεγαλώνει, ο Ρέστης τρώει σφαίρα στο Έλα Λαμέιν και ξαναβρίσκονται μαζί, να πούμε ότι όλο αυτό γίνεται σε 4 λεπτά ταινίας. Πες μου. Τι κάνει ο γιος μας. Στο πτυχίο είναι. Πριν καλά-καλά προλάβουν όμως να ζήσουν ξανά τον έρωτά τους, οι Ναζί συλλαμβάνουν την Αλίκη και τη βασανίζουν. Περίμενε. Κοστάλα, ρίχτω. Αν γίνω ηρωίδα, εσείς θα με έχετε κάνει, τα ακούτε. Εσείς θα με έχετε κάνει με το ζόρι. Μπράβο, μπράβο το ίδιο. Μπράβο. Στη φυλακή λοιπόν η μαμά της Νατάσας επισκέφτεται την Νατάσα και η Νατάσα απαρνιέται την ίδια της τη μάνα μπροστά στους Γερμανούς ως εξής. Είμαι η μάνα σου, παιδί μου, πες πως με γνωρίζεις. Όχι, κυρία. Κάνετε λάθος. Λάθος. Σας παρακαλώ, κοιτάξτε με καλά. Δεν είναι δυνατόν να κάνετε ένα τόσο τρομερό λάθος. Ίσως έχεις δίκιο. Θα φτερεφαίνετε τα μάτια. Και όλο αυτό οι Γερμανοί το χάφτουν. Είστε ηλίθιοι, ρε μαλάκες Γερμανοί, γι' αυτό σας πήδηξε ο Στάλιν. Απεβιβάσισαν εις την Σικελία να συντρίψα σε πάσαν αντίσταση του εχθρού. Η προέλαση συνεχίζει. Πίσω στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκει τώρα, η συμμορία μας μαθαίνει ότι η Ελλάδα μας πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη, αλλά ο Παπαμιχαήλ μαθαίνει ότι η Αλίκη πιάστηκε εχμάλωτη. Δεν γουστάρε, αλλά δίνει το πιο manly high five στην ιστορία, το manly high five ever. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη, τρελέ μου! Μεθαύριο το πρωί εκτελούν τη γυναίκα του μαζί με άλλους 10. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ό,τι και να κάνουμε τώρα θα είναι μια τρελή. Θα είναι μια Σπάρτη. Για να καθόσουν στο θέατρο να τραγουδάς. Δεν είσαι στη ζωή σου για ένα γελίο παιχνίδι, το καταλαβαίνεις. Παράλληλα, ο Max von Doom επισκέπτεται την αγαπημένη του Αλίκη στο κελί και προσπαθεί με απελπισία να την πείσει να ομολογήσει μπας και γλιτώσει την εκτέλεση. Ποια εκτέλεση, ρε Ρε Νασκαρή, πώς λέγεται το καληνύχτα στα γερμανικά? Gute Ρε, τι λέμε τον Gute Nacht, μαλάκα τον ίδιο. Είτε το θέλεις είτε όχι, ο μισός είσαι Έλληνας. Και αν θες να δεις πόσο ελληνικό είναι το μισό από το αίμα που κυλάει μέσα στις φλέβες σου. Τρέχα στο παλιό εξοχικό σας σπίτι. Τρέχα αμέσως, μη χάνεις ώρα. Σταμάτα μόνο να δίνεις στεγνά την αντίσταση. Τι έχεις πάθει. Τώρα έδωσε στεγνά τη Γιάφκα, πας καλά. Οπότε ο κομμαντάντ Max Gutenacht πηγαίνει στη Γιάφκα και συναντάει τη Λίζα. Αυτό είναι το σπίτι του πατέρα μου. Το σπίτι που μεγάλωσε. Με ποιο δικαίωμα το έκανε στη σπίτι του νομοσίας. Δεν είναι μόνο το σπίτι του πατέρα σου, είναι και δικό μου. Παιδιά, τι θα λέγατε να κατεβάσετε το μικρόφωνο στον κάτω όροφο. Καλά αυτή, εσύ όμως. Εσύ μητέρα μου, πώς μπόρεσες. Μπόρεσες και εσύ ο γιος. Τι γίνεται σε αυτή την ταινία, Θεούλη μου! Oh my god! Άρα ο Max Gutenacht είναι ο γιος της Λίζας. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να ξυλωθώ απέναντι σε αυτό το λαό γιατί σε γέννησα. Σταμάτα, ακούς, φτάνει! Έρχεται! Έρχεται! Force Awakens, that's it! Πάμε! Kylo Ren, that's it! Εμπρός λοιπόν, τράβε τη σκανδάλη. Μη διστάζεις, θα εσείς δεν έχουν αισθήματα, έτσι δεν σας μάθαν. Έλα, τι
περιμένει. Βάλε τον Τσουμπάκα να κοιτάει. Να κοιτάει, να κοιτάει. Αλλά plot twist, τελικά ο Max Gutenacht δεν σκοτώνει τη μάνα του. Αυτοκτονεί. Καταρρυπάς. Και δυστυχώς έφτασε αυτή η στιγμή, έφτασε η στιγμή που η Αλίκη πάει στην εκτέλεσή της. Ναι, ήταν ο Ορέστης. Είχε πει πως θα έκανε μια τρέλα και στο τέλος την έκανε. Ντύθηκε γερμανικά μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες. Κατόρθωσαν να απομακρύνουν το γερμανικό εκτελεστικό απόσπασμα και πήραν τη θέση του. Συγγνώμη ρε Φόσκολε, κάτσε, συγγνώμη. Έχεις την ευκαιρία να κάνεις το καλύτερο plot twist στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, όπου θα έσκαγε ο Παπαμιχαήλ, ρε παιδί μου, ξεντυμένος Γερμανός, θα είχαμε ένα μεγάλο reveal να τη σώσει τελευταία στιγμή, και ανταυτού επιλέγεις να βάλεις την Αλίκη να το διηγείται πριν συμβεί σκηνή. Γιατί σποιλάρεις την ίδια σου την ταινία, αγόρι μου. Πρόσεξες ότι η Αλίκη από την ώρα που την πιάσανε έχει ήδη αλλάξει δύο φορές ρούχα. Μαύρο Montgomery και πριν που τη δέρνανε φόρεγε άλλο παλτό στην εκτέλεση Sky με μπέζ ολοκένουργια καπαρτίνα και μόφουλαράκι. Μα Αλίκη μου εσύ, μην τύχει και δεν είσαι πένα σε μια ταινία. Ότι η Νατάσα στείνεται στα 6 μέτρα, κάνει για κάποιο λόγο ένα ροκέ με τη διπλανή γκόμενα, μέχρι που... Τι που ρε μαλάκα που μας το σποίλαρε αυτή πριν δύο λεπτά. Good point. Μιαου βρε μπαγάσα, τι έκατσες και έστησες βρε. Βρε Παπαμιχαήλ σατανά. Στην επόμενη σκηνή βλέπουμε την Αλίκη Βουλιοκλάκη να μην έχει ξαναδεί δέντρα στη ζωή της και να πηγαίνουν το ταξίδι, τι να πω, του μέλητος. Ρε μαλάκα, πάλι κυνηγέστε στα πεύκα. Υπάρχει κάποιο συμβόλαιο της Βουλιοκλάκης που έπρεπε σε κάθε ταινία να κυνηγέται στα πεύκα? Πραγματικά, έχετε δει ποτέ κανένα ερωτευμένο ζευγάρι να κυνηγέται στα πεύκα? Αν δείτε ποτέ έναν άντρα να κυνηγάει μια γκόμενα στα πεύκα, πάει να τη βιάσει. Τι στον μπούτσο, ρε μαλάκα, από το κυνηγητό, φτάσα στο Μάτσου Πίτσου. Σου φύγε το καπέλο, ηλίθιε, κυνήγα τώρα. Γιατί ξέρεις τι θα γίνει, μαλάκα. Είμαι σίγουρος. Μαλάκα, ξέρεις τι θα γίνει. Έχει το φως κόλλος κατά πάνω. Είναι ντυμένος να ζει, οπότε λογικά θα τον περάσουνε. Κάτσε, περίμενε. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Διόρθωση. Please, πες μου ότι αυτό θα γίνει. Ναι, ρε μαλάκα, ναι! Ήταν ντυμένος να ζει και τον περάσανε Γερμανό και τον πυροβολήσανε οι ίδιοι δικοί του. Oh my god! Αυτός είναι Γερμανός. Αυτή όμως είναι Ελληνίδα. Σιγά την Ελληνίδα. Μη και κακίκιους, φίλες, συνάδελφες, συνοδοιπόροι αυτής της εκπομπής. Τι συμβαίνει, σύντροφε? Παρατήρησες ότι σε όλη την ταινία οι αντάτες είναι ντυμένοι όπως να είναι, αλλά στη συγκεκριμένη σκηνή που σκοτώνει τον Παπαμιχαήλ είναι προβλεπέ ντυμένοι οι αμύτες. Αντάρτες του βουνού. Η κακή αριστερή αμύτες εννοείς, Μαλιάτσι. Κάτσε, περίμενε. Αυτό θα είστε και μόνο άμα η ταινία είχε φτιαχτεί το 70. Μήπως μου έρχεται η λέξη χούντα. Ξέρω. Τι κακή που είναι αυτή η αριστερή, ρε Σιμάκιος. Να σκοτώσω το παλικάρι έτσι και την κοπελιά. Τι λεβεδιά μας τον Παπαμιχαήλ. Και τώρα να είμαι πίσω στην πατρίδα. Οπότε τελειώνουν τα flashback, επιστρέφουμε στο παρόν της ταινίας όπου η Βουγιουκλάκη πηγαίνει από τον Ταχάου στο παλιό χωριό της. Στον τόπο που τον γνώρισα. Επειδή είναι η Βουγιουκλάκη, φυσικά την υποδέχονται όλοι με καπνογόνα, μαλάκα, μες στην τρέλα. Ροδοπέταλα τις πετάνε, ρε μαλάκες, συγκεντρωθείτε. Τα πανόγραφα είναι κατά λάθος Αλίκη Βουγιουκλάκη και το έχουν πατήσει από πάνω Νατάσα Αρσένη, εννοώ, έτσι. Ωπα ρε μαλάκα, πόσα χρόνια ήταν στη Γερμανία? 20. Και η μάνα της τι είναι, ρουφάει ψυχές παιδιών και μένει νέα. Κοίτα, δεν έχει αλλάξει από τότε που ήταν εχμάλωτη η Αλίκη. Ο Καλογύρου βέβαια γέρασε λιγάκι και της δίνει κάποια παράσημα. Χρυσούν αριστείων Αγγρίας και το ανώτατο παράσημα διακεκριμένων υπηρεσιών εκ μέρους του συμμαχικού αρχηγείου. Όσα δεν έχουν δοθεί ποτέ σε πολεμιστή. Διόρθωση, όλα τα παράσημα. Και την πάνε στο μνημείο του αγαπημένου ανδρός της, όπως βλέπετε είναι και τεράστιο. Οι φαντάροι βαράνε προσοχές με το που τη δούνε. Λάθος! Παρασυχή! Κοίτα αυτό ρε μαλάκα, κοίτα εδώ η χειρότερη προσοχή στην ιστορία του ελληνικού στρατού. Παρουσιάστε! Εσύ γιωτόμαλο, πέσε και παίρνε! Καλημέρα, αγάπη μου. Κατάλαβες τι συμβαίνει με τη φάτσα της Αλίκης? Είχε πάει σε ένα διαστημόπλιο σε ένα ξένο πλανήτη που η βαρύτητα ήταν πολύ μεγαλύτερη, σαν το Μάθιου Μακόναχη, και ο χρόνος έτρεχε πιο αργά από αυτήν. Οπότε μέχρι να γυρίσει από τον Ταχάου, όλοι οι υπόλοιποι είχαν γεράσει 45 χρόνια. Σωστό. Ήρθα να σου πω άλλη μια φορά πως αγαπώ και πως είμαι περήφανη για σένα. Και με αυτόν τον πολύ συγκινητικό λόγο, σιγά σιγά η ταινία μας τελειώνει. Το ακούς, το ακούς. Είναι αυτό που νομίζω! Μαλάκα θα είναι το παιδί της και θα φύγουνε τώρα τα φλόκια στις οθόνες.
Επιτρέψτε μου να παρουσιαστώ, κυρία μου. Σου επιτρέπω. Αντιπύραρχος Αρσένης Αλέξανδρος. Ο Μαλέκα. Ξέρω πως είστε η μητέρα μου και νιώθω. Με συγχωρείτε, κυρία. Έχουνε ντουμπλάρει τη φωνή του Παπαμιχαήλ και την έχουνε βάλει στο παιδί τους. Καταλαβαίνετε, μεγάλο σας τα ορφανοτροφία. Σε όλη μου τη ζωή ήμουν μόνος. Έρχεται το ειδηπόδιο με όλα. Άλλη σφαίρα κρύπινες μαλάκες αυτήν την ταινία. Εσείς θα με νιώθετε καλύτερα, έτσι δεν είναι? Μαλιάτσι, το νιώθεις που έρχεται, έτσι. Το νιώθεις που έρχεται. Θα γιατρευτεί με τη δύναμη της αγάπης και θα του πει παιδί μου. Δώστο μου. Δώστο μου! Άντε γεια! Τα πάμε! Τα πάμε! Στο σπίτι σας! Ταμείο! Άντε γεια! Και αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν υπολογαγός Νατάσα. Φίλε μου και Κάκιους, άσε με πρώτα εμένα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η ταινιάρα γάμπησε και τα κουφώματα. Ήτανε ό,τι καλύτερο. Μην ξεχνάτε, δεν θα μείνουμε στο ότι έπλεκε το εγκόμενο της Αλίκης Βουγιουκλάκης, γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Ναι, κάνε κλικ εδώ άμα θες να τα δεις. Αλλά ρε φίλε, η Φωσκολάρα έπαιξε όλα τα χαρτιά του και νίκησε. Είχε σκηνές που μέσα θα κάνανε πατριώτη και τον τελευταίο εξαρχιώτη. Πυροβολάγανε καμπάνες για να ηχήσουν στον ελληνικό γάμο, ρε μαλάκα. Τι καθόμαστε και λέμε εμείς εδώ πέρα, υποταπή, τυποτένι. Φωσκολάρα, μας έβαλες τα γυαλιά, τα έβγαλες, τα καθάρισες γιατί ήταν λίγο βρώμικα και τα ξανάβαλες για να βλέπουμε σωστά το έργο σου, αγόρι μου. Χωρίς πλάκα, παιδιά, είμαι ο παδός των ταινιών που είναι so bad it's good και επιτέλους βρήκα και μια ελληνική ταινία για να ταιριάζει σε αυτά τα γούστα. Οπότε κάθε φορά που είναι 28 Οκτωβρίου, βάλτε υπολογαγό Νατάσα, μαζεύτε το παρεάκι και απλά σχολιάστε την ταινία, γελάστε με την ψυχή σας, φωνάξτε, ερωτευτείτε, λυγίστε από τη δύναμη του φιλμ. Διότι όπως λέει πολύ σωστά και ο Ορέστης μας, η δημιουργία αυτής της ταινίας... Το σκάνιμα τη βρούνε. Exactly, Ορέστη. Ήμουν ο Μάκιους. Ήμουν ο Μαλιάτσικες και κύριοι φιλούμπες. Παιδιά. Ακόμα συνέρχομαι. Δεν μπορούμε να συνέρθουμε. Ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι το τέλος του επεισοδίου. Τα γνωστά, έτσι. Κλικ εδώ πέρα στα βίντεο για περισσότερο Μάκιους και περισσότερο Μαλιάτσι. Και όπως πάντα, κλικ εδώ πάνω στα bloopers για να δείτε πώς μπαίνετε στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε τσάμπα φαΐ από το ifu.gr.